Καλημέρα Γιάννη. Καλημέρα. Στο Σανέστη και χρόνια πολλά. Αληθώς, Ανέστη, αληθώς. Ήρθα εδώ γιατί και μέσα από την Ένωση Καλλιμνίων Ρόδου και μέσα από το Δήμο της Χάλκης και μέσα από τις δικές σου εικόνες που παρέδωσες στην τηλεόραση Αιγαίο, ειλικρινά είδαμε ένα πολύ όμορφο, συγκινητικό και επιτυχημένο διήμερο στη Χάλκη με το αποκίνημα των Σφουγγαράδων. Και επειδή υπήρξε ένθεν και ένθεν συμμετοχή, είμαστε εδώ για να μας μεταφέρεις όλο αυτό που έζησες. Πραγματικά η Εύη μου ήταν μια εμπειρία την οποία από το 2015 που κάναμε την τελευταία εκδήλωση στην Καλλίνο, τότε που το Σφουγγαράδικο έπεσε στο νερό της οικογένειας Τρυπολίτη και στήσαμε ό,τι μπορούσαμε να στήσουμε, μου ξαναθύμισε αυτές τις μνήμες. Η ενασχόλησή μου αρθές με το κανάλι που είμαστε και με την κουβέντα που κάναμε παλιούς καπετανέους, έχω βάλει στο σκληρό δίσκο του κεφαλιού μου πράγματα τα οποία καμιά φορά δεν τα διαβάζεις, τα έχεις αποστηθεί στο μυαλό σου. Βέβαια, σωστό είναι. Άνθρωποι οι οποίοι ήταν διπλός ο ρόλος τους, ήταν σκληροί, αλλά ήταν και μαλακοί, ήταν οικογενειάρχες, ήταν πατεράδες, ήταν καπετανέοι, όλο αυτό το συνθετώ μαζί. Και ήρθε η εποχή, μάλλον ήρθε το κάλεσμα αυτό από τη Χάλκη. Το κάλεσμα διαμέσου του Γιάννη του Καράμαλη, γιατί πρέπει να λέμε ονομαστικό. Του Γεωπόνου μας. Του Γεωπόνου, ο οποίος έκανε τον συνδετικό κρίκο με τον αντιδήμαρχο τον Δημήτρη τον Αγγελή εκεί. Μάλιστα. Είχαν αποφασίσει γιατί δεν έχουν και την υποστήριξη των φορέων να κάνουν μια τέτοια εκδήλωση. Είναι ένα μικρό νησί. Ναι, καταλαβαίνω. Πεντακάθαρο. Γραφικό. Στολίδι του Αιγαίου μας. Αλλά περιορισμένο, ας πούμε, δυνατοτήτων όσο αφορά για τέτοιες μεγάλες εκδήλωσεις. Ζητήθηκε η βοήθειά μας του Συλλόγου Αυτοδητών Γυναικών της Καλλίνου που μαζί είχαμε κάνει το 2015 αυτή την εκδήλωση. Η Κέτη Κουλιά. Η Κέτη Κουλιά που χωρίς να πυρπολίσει τα στενά με τη φωνή της δεν γίνεται τίποτα. Πάντα μας συγκινεί η Κέτη, είναι. Το είδαμε και ζηλέψαμε. Τρομερή. Θέλαμε να ήμασταν όλοι εκεί. Μακάρι να γίνει και στον τόπο μας και να είμαστε όλοι εδώ. Να το χαρούμε. Και έτσι αυτό το κάλεσμα έγινε. Ξέρεις ότι ο χρόνος μου είναι πολύ δύσκολος, αλλά ήταν μια πρόκληση για μένα σε ένα μικρό μέρος και η προσέγγιση εκεί δεν ήταν εύκολη. Ρόδο, Κάμηρο Σκάλα, σκάφος και επιστροφή, το ίδιο πράγμα, πολλές ώρες μέσα στο Αιγαίο. Ο κόσμος είναι πάρα πολύ φιλόξενος. Είναι πάρα πολύ φιλόξενος. Τα μυαλά είναι πολύ ανοιχτά των ανθρώπων που διοικούν τον τόπο εκεί. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νέος δήμαρχος, έτσι. Πολύ καλό παιδί, αντιδήμαρχοι, νέα παιδιά. Έχουμε ακούσει πολύ καλά λόγια. Μας κειμένας από πάνω μας. Τους είπα ότι εγώ δεν ξέρω πολλά πράγματα όσον αφορά την ιστορία του νησιού του συγκεκριμένου, αλλά τη Σφουγγαροσύνη τη γνωρίζω καλά. Έτσι. Την έβαλα στο ταψί μου, λέει: Κύριε Γιάννη, όλοι μαζί με μια φωνή, προχώρα. Εμείς εδώ είμαστε. Η ιστορία δεν έχει σύνορα, δεν πολύ έχει πατρίδα. Σωστά. Τα συναισθήματα δεν έχουν πατρίδα. Βρήκαμε καλούς ανθρώπους. Και μέσα στον χρόνο που είχαμε προειδεάσει να το φτιάξουμε με τις κοπέλες και με τους φορείς όλους αυτούς με την Κέτη, το υλοποίησαμε. Βλέπουμε πρόσωπα τα οποία κλαίγανε, όπως έκλαιγα και εγώ, δεν γραφιόμαστε. Αλήθεια είναι. Ήμασταν όλοι, ξυπνήσαμε μνήμες και τα λοιπά μπροστά μας. Τους κάναμε μία εκδηλωσούλα όλοι οι φορείς μαζί. Οι αντιδήμαρχοι από πάνω μας, ο δήμαρχος από πάνω μας, στα σοκάκια, στα στενά. Τα διονυσάκια ξεχάσαμε. Τα διονυσάκια βεβαίως, χωρίς αυτούς τίποτα. Μεγάλη δύναμη. Έτσι. Δεν σταμάτησαν να παίζουν. Δεν σταμάτησαν να παίζουν στα χαντιρίμια, στις ταβέρνες το βράδυ. Πέρασαμε ένα διήμερο καταπληκτικό. Ξυπνήσαμε μνήμες. Όταν γιορτάζουμε την 25η στη Νέα Υόρκη, εδώ έγινε η Επανάσταση. Έτσι είναι. Δεν έχει σύνορα. Στον Ντάρουιν, στην Αυστραλία. Τα μυαλά μας να είναι ανοιχτά. Και να προσπαθήσουμε να δώσουμε και την ταυτότητα του τόπου μας εδώ πέρα. Παρακαλώ με όλες μου τις δυνάμεις, εγώ ακόμα κρατάω στις επάρξεις λίγο, μεγαλώνουμε, αλλά κρατιόμαστε ακόμα. Μια χαρά. Να το στήσουμε όσο μπορούμε, Εύη μου, εδώ πέρα. Και γιατί άλλο, μου είπε και ο Δήμαρχος την τελευταία στιγμή, Γιάννη, γιατί όχι να γίνει ένα φεστιβάλ δωδεκανησιακό, στον τόπο τον μεγάλο εδώ, που έχουμε την υποδομή χιλιαδιού. Ευχαριστώ. Και να συνεπάρχουμε με στολές, να συνεπάρχουμε με παρουσίες. Αυτό θα είναι ακόμη μεγαλειώδες πραγματικά. Να το δει όλος ο κόσμος. Χθες μιλήσαμε, Γιάννη, με την αντιδήμαρχο κυρία Ρένα, που μας είπε φυσικά ότι το θέλει και η μεγάλη της χαρά. Μα την έχω ενημερώσει. Η πανδημία καταλαβαίνουμε ότι έφερε λίγο. Εδώ ούτε το Λίκιο Ελληνίδα δεν το είχαμε την Κυριακή του Πάσχα, που κάθε χρόνο το έχουμε. Οπότε λοιπόν φαντάζομαι ότι του χρόνου δεν υπάρχει περίπτωση. Θα μαζευτούμε νωρίς, το κάνω έκκληση σε σένα, όλοι, να το λες που είσαι μέσα στα πράγματα. Βεβαίως. Να μαζευτούμε. Να δεσμεύσουμε μία ημερομηνία. Ποια θα είναι αυτή, ό,τι επιλέξουμε. Για να τρέξουμε όλοι. Και εκείνη την ημερομηνία να μην βάλει κανένας και τίποτα, κανένας σύλλογος και φορέας τίποτα, και να μαζευτούμε όλοι εκεί να κάνουμε μία εκδήλωση, να μείνει στην ιστορία, να ξυπνήσουμε μνήμες. Και στους ανθρώπους που είναι εν ζωή ακόμα και το έχουν ζήσει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, η Μαρία Βάλα, η Ένωση Καλλιμνίων Ρόδου, παράδειγμα. Η Μαρία Βάλα. Το η Μαρία Βάλα, κάτσαμε σε ένα τραπέζι με τη Μαρία, είχαν τη δω χρόνια γιατί ζει στη Ρόδο. Ναι, ναι. Κουβάλισε η κοπέλα σε όλους μας δώρα και πλακέτες, κουβάλισε χορευτικό με απίθανες
Καλημιά πιο πολύ από εμάς που ζούμε εδώ πέρα. Πολύ ζεστό. Στηθήκαμε όλοι μαζί, ο καθένας ανέλαβε το ρόλο του. Οι κοπέλες σχιστήκανε με τα ιδέσματα του νησιού μας, με το τραπέζο μας, με τα σερβιρίσματα. Μέλος του, μην ξεχνάμε, του συνδέσμου, του καταδυτικού μάλλον συλλόγου που ήταν μαζί μας στις... Η συνοδεία που την τίσαμε ήταν μέρος του συλλόγου. Με τα 90 κιλά βαρύδια. Ο κουμπάρος, ο Μιχάλης, ο άνθρωπος κατάδυση. Ο άνθρωπος κατάδυση, η Αναστασία, η Κάτρια από κοντά. Ο καθένας είχε το ρόλο του. Μπράβο τους. Και πιστεύω ότι συγκινηθήκαμε όλοι οι με αυτό το πράγμα που είδαμε. Και οι άνθρωποι, αλλά και εμείς που το ξαναζήσαμε αυτό το πράγμα. Εγώ βλέποντας τα βιντεάκια που ανέβασε ήδη η Μαρία Ιβάλα, με όλο αυτό έτσι, λίγο-λίγο αποσπασματικά, είπα. Είναι η ισχύς εν τη ενώση. Η ομόνοια, η αγάπη, η κοινή ιστορία, η παράδοση, όλα αυτά, Γιάννη μου, που πραγματικά μας συγκινούν, τα λέμε και ανατριχιάζουμε. Ναι, γιατί όχι. Και μολιασμένοι και εκεί έτσι. Και εδώ έτσι. Να έρθουν και σημειακοί σφουγγαράδες. Δεν έχει σύνορα αυτό. Τρανή. Δεν έχει σύνορα. Εγώ ξεκίνησα την τοποθέτησή μου και θα το δεις με δύο πράγματα. Η λύπη, η στεναχώρια, η χαρά, η λεβεντιά, η ναυτοσύνη δεν έχουν σύνορα. Δεν έχουν σύνορα. Πρέπει να είμαστε όλοι μαζί. Και κλείνοντας, είπα και στον κόσμο εκεί ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε το παρελθόν. Φαντάζομαι οι Χαλκίτες όλοι θα είχαν τρελαθεί από τη χαρά. Δεν πρέπει τους, να ξεχνάμε έτσι. Το παρελθόν μας. Τα νέα παιδιά, ναι, όταν ξεχνάς το παρελθόν τους, είναι σαν να μην έχουν έδαφος. Σαν ένα σιθρό έδαφος. Πρέπει να γυρίζουμε και να θυμόμαστε για να παίρνουμε δύναμη. Τις βάσεις μας. Ακριβώς. Πολύ σωστά το λες και περιμένουμε με ανυπομονησία όλο το υλικό σου. Να μιλήσουμε αργότερα, να δώσουμε και τα συγχαρητήρια στο Δήμαρχο της Χάλκης. Τα πρώτα. Έτσι, έτσι. Και στα παιδιά, στον Δημήτρο Νακελή, στη Μαρία τη Βάλα. Στην Γέννη την Κουλιά και σε όλα τα παιδιά, στις Αυτοδίτριες. Έγινε μια υπέροχη δουλειά. Μια ωραία ομάδα. Μια ωραία ομάδα που το χάρηκα και πραγματικά και ας κουράστηκα στα ταξίδια. Ας βάλουμε προς λοιπόν τις μηχανές, το επόμενο ραντεβού να είναι στην Κάλυμνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη μου. Πάντα γερός και δυνατός. Να δείξεις και εσύ την ωραία παρουσία σου. Προσπαθώ. Και να έχουμε ένα λαμπρό με αποτέλεσμα. Με διακριτικό ρόλο, χωρίς πολιτικές, χωρίς τίποτα. Έτσι πρέπει. Με αγάπη και εθελοντισμό. Πολύ καλά το λες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ.